Μια εξαιρετική διάλεξη του ομότιμου καθηγητή του ΑΕΗ Πειραιά και Αντιπροέδρου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, Στέφανο Τσιτομενέα, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο κατάμεστο από μαθητές των σχολείων της Καβάλας Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου. Το παράρτημα νομού Καβάλας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών διοργάνωσε εκπαιδευτική εκδήλωση με θέμα κινητή τηλεφωνία και επιδράσεις στα παιδιά. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Στέφανο Τσιτομενέα, ομότιμο καθηγητή του ΑΕΗ Πειραιά και ταυτόχρονα αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την κινητή τηλεφωνία και τις επιδράσεις στα παιδιά. Θα πρέπει να είναι όλοι πολύ καλά ενημερωμένοι, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά αυτές τις καινούργιες τεχνολογίες. Δεν ζητάει κανένας να τις απορρίψει, έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, ωστόσο πρέπει να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί. Το αντικείμενο είναι κυρίως η ακτινοβολία και οι επιπτώσεις στην υγεία που μπορούν να υπάρχουν. Υπάρχουν πολλές επιδράσεις και για τις οποίες θα πρέπει να διερευνήσουμε το αντικείμενο. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε οριστικά συμπεράσματα, αλλά πάντως για τα παιδιά υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να τα αναφέρουμε στους νέους, το τι πρέπει να προσέχουν και τι όχι. Υπάρχει, όπως ξέρετε, και η απαγόρευση της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Τα παιδιά τους αρέσει πάρα πολύ η χρήση των κινητών τηλεφώνων και από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι είναι ο ομφάλιος λόρος τη σύνδεση του νέου προς τους άλλους νέους, μια νέα μέθοδος επικοινωνίας. Αυτό δημιουργεί και εξαρτήσεις, δημιουργεί και προβλήματα και επιδράσεις στη δικιά τους την υγεία, εάν κάνουν κατάχρηση, γιατί κάθε μέτρο είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις αυτές. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη, κάθε χρόνο δημοσιεύεται ένα πλήθος από εργασίες επιστημονικές για τις επιδράσεις αυτές. Δυστυχώς οι περισσότερες εργασίες δεν αναφέρουν στοιχεία φυσικής. Πρέπει λοιπόν εμείς σαν ειδικοί επιστήμονες στα ζητήματα αυτά που καλλιεργούμε τα ερευνητικά ζητήματα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα να απαντήσουμε σε ερωτήματα και απορίες που υπάρχουν στον πληθυσμό και ιδίως στους μαθητές. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητά μας παιδιά, το παράρτημα νομού Καβάλα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σας καλωσορίζει στη σημερινή του εκδήλωση. Φέτος συμπληρώνει τα 11 χρόνια από την ίδρυσή του το 2005. Όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων συμπολιτών μας και βέβαια των μαθητών που αποτελούν το μέλλον της πατρίδος μας. Καλωσορίζω τους μαθητές εκ μέρους της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και τους συναδέλφους μας από τη Μέση Εκπαίδευση, όπως επίσης και τους συναδέλφους του παραρτήματος. Θέλω να πω ότι η Ένωση Ελλήνων Φυσικών εδώ και πολλά χρόνια ασχολείται με τα ζητήματα των επιπτώσεων των ακτινοβολιών από πάση πλευράς και πάση ακτινοβολίας. Είναι γεγονός ότι πολλά από αυτά που θα ακούσετε έχουν περιληφθεί σε ένα βιβλίο που έχει εκδώσει η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Ακτινοβολίες, Επιδράσεις και Μέτρα Ασφαλείας.